Η γάμη μπορεί να είναι ακριβή, οπότε πρέπει να αφιερώσετε χρόνο στον προϋπολογισμό για να εξοικονομήσετε χρήματα για την εκδήλωση των ονείρων σας. Καλό βέβαια είναι να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό ενός γάμου το συντομότερο δυνατό. Μάθετε πόσα είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε. Δημιουργήστε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Αναζητήστε ευκαιρίες και να είστε πρόθυμοι φυσικά να κάνετε θυσίες. Εργαστείτε με την προϋπόθεση ότι τα πράγματα που θέλετε σε 3 με 4 χρόνια που θα γίνει ο γάμος θα κοστίζουν 5 έως και 10% περισσότερο από ό,τι τώρα. Το κόστος ενός γάμου μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, ανάλογα φυσικά το τι θέλει και ο καθένας. Χωρίς τώρα κάποιο ζευγάρι να έχει πολλά μετρητά στη διάθεσή του, είναι μια καλή ιδέα να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του το συντομότερο δυνατό. Ο πληθωρισμός και η ζήτηση μετά την πανδημία προκαλούν μια κλιμάκωση του κόστους των χώρων που θα γίνει η εκδήλωση, των τιμών, των τροφίμων και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Σήμερα λοιπόν στους επενδυτές παγκόσμιας κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, θα δούμε πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για να ξέρετε πόσα είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε, να δημιουργήσετε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό, να αναζητήσετε ευκαιρίες και να είστε πρόθυμοι, όπως είπαμε, να κάνετε θυσίες, ώστε να έχετε αρκετά για να πληρώσετε για τη μεγάλη μέρα της ζωής σας, μέχρι την επόμενη, που θα είναι η γέννηση ενός παιδιού. Το κόστος λοιπόν ενός γάμου ποικίλει από πολλούς παράγοντες. Συνήθως ποικίλει από το μέρος που ζείτε και θέλετε να κάνετε το γάμο, αν θα είναι το Κώστα Ναβαρίνο, αν θα είναι η Μύκονος, αν θα είναι η Σανταουρίνη, αν θα είναι, ξέρω εγώ, το Κάστρο της Μονεβασιάς. Έχει πάρα πολλά μέρη που οι τιμές πηγαίνουν και πάνω κάτω. Όσο πιο περίτεχνα φυσικά είναι τα σχέδιά σας, τόσο περισσότερο θα κοστίσει. Τα τέλη βέβαια για μια τελετή στο Δημαρχείο μπορεί να είναι και 100 ευρώ. Ενώ ένας γάμος σε στυλ όπως θέλουν και το ονειρεύονται οι γυναίκες, με μεγάλα φορέματα, με μεγάλη λίστα καλεσμένων, πολύ καλό catering, ανοιχτό μπαρ, μπορεί να κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Ποιος πληρώνει τώρα για όλα αυτά? Αν και είναι παραδοσιακό να συμμετέχουν οι γονείς του αραβωνιασμένου ζευγαριού επειδή δεν έχουν οι νέοι λεφτά μαζέψει για αυτό που θέλουν να κάνουν, τα περισσότερα ζευγάρια συνεισφέρουν στους λογαριασμούς του γάμου τους, βοηθώντας όπως είναι, ας πούμε, να χρεώσουμε τις πιστωτικές κάρτες, να εξοικονομήσουν χρήματα με μια δεύτερη δουλειά και ένα άλλο ποσοστό είπε ότι θα χρησιμοποιούσε μετρητά που έχει μαζέψει. Πολλοί βέβαια πάνε και σε σύμβουλους γάμου που οργανώνουν τα πάντα, συμβουλεύουν τα πάντα και ξεκινάνε και τους λένε ποιες είναι οι προτεραιότητές σας. Πρέπει να σχεδιάσουμε τις προτεραιότητες. Λοιπόν, πρέπει να το κάνουμε π.χ. από το 1 έως το 5. Το 1 είναι η χαμηλότερη προτεραιότητα και το 5 να είναι η υψηλότερη. Αυτές τώρα οι κατηγορίες μπορεί να περιλαμβάνουν λουλούδια, φαγητό, μουσική και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανένας. Από αυτό το σημείο τώρα, τα ζευγάρια μπορούν να αρχίσουν να χτίζουν έναν προϋπολογισμό. Και είναι σημαντικό τα ζευγάρια να το κάνουν αυτό πριν κάνουν κράτηση σε χώρους για το γάμο, επειδή η διαδικασία περιλαμβάνει την απομόνωση αυτού που είναι πραγματικά σημαντικό για τα ζευγάρια. Okay, δεν έχετε αρκετά χρήματα για την κατηγορία 3, για ένα συγκρότημα, ας πούμε, αντί να φέρετε δηλαδή το συγκρότημα ή μια ορχήστρα, να φέρετε έναν DJ. Αλλά πού θα τραβήξουμε τα λεφτά? Τα τραβάμε από τα λουλούδια? Okay, θα χάσουμε μερικές ανθοδέσμες π.χ. Πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούν τα ζευγάρια τον πλήρη προϋπολογισμό προτού αρχίσουν να κάνουν κράτηση σε κάποιο μέρος, γιατί εκεί συνήθως ξεκινάνε και οι μπελάδες. Θα πάνε να κλείσουν τον χώρο των ονείρων τους και θα συνειδητοποιήσουν ότι ξόδεψαν το 60 με 70% του προϋπολογισμού τους και δεν έχουν αρκετά χρήματα για όλα τα υπόλοιπα. Τι γίνεται τώρα? Εάν θα λάβετε οικονομική βοήθεια από τους γονείς σας, συγγενείς σας, θείους, μπαμπάδες, νονούς, αυτά τα χρήματα μπορεί να μην είναι και πάλι αρκετά για να καλύψετε όλα τα έξοδα. Είναι συνηθισμένο να βλέπεις ζευγάρια να λαμβάνουν βοήθεια από τις οικογένειές τους, αλλά και πάλι να κάνουν τη διαφορά εξοικονομώντας κάποια χρήματα για κείμενα υψηλής προτεραιότητας, όπως είπαμε, ένα συγκρότημα ορχήστρα αντί για έναν DJ. Που νομίζω ότι ο DJ, παιδιά, είναι πολύ πιο φθηνός και έχει μεγαλύτερη γκάμα και σε ξένα και σε ελληνικά τραγούδια. Η ανάπτυξη τώρα ενός προϋπολογισμού θα σας δώσει έναν στόχο εξοικονόμησης, αλλά θα πρέπει επίσης να προβλέψετε, όπως είπαμε και νωρίτερα, την αύξηση των τιμών. Εργαστείτε με την προϋπόθεση ότι τα πράγματα που θέλετε τώρα θα κοστίζουν 5 και 10% περισσότερο 1-2 χρόνια από τώρα, βάσει, παιδιά, πληθωρισμού. Και μην ξεχνάτε πάντα ότι η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και η διαβούλευση με έναν οικονομικό προγραμματιστή μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για τον πληθωρισμό. Για τα νεαρά ζευγάρια που εξισορροπούν ανταγωνιστικούς στόχους αποταμίευσης, όπως είναι για το γάμο, για το σπίτι, την οικογένεια, η δημιουργία προϋπολογισμού και η δέσμευση σε ένα σχέδιο είναι τα πιο σημαντικά βήματα στην πορεία προς την επίτευξη αυτών των μακροπρόθεσμων στόχων. Ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στις αγορές ή στην οικονομία, όσο πιο γρήγορα αρχίσετε να αποταμιεύετε, τόσο το καλύτερο. Είτε τώρα ο γάμος σας είναι σε μερικούς μήνες,
είτε σε 1-2 χρόνια, μπορείτε να αποφασίσετε να περικόψετε τις δαπάνες που οδήγησαν στο να μην μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το ποσό των μετρητών που μπορείτε να διαθέσετε. Αυτό μπορεί να σημαίνει μείωση των δείπνων έξω ή λιγότερες διακοπές. Ορισμένες πρόσθετες ιδέες για τη μείωση των δαπανών μπορεί να περιλαμβάνουν την ακύρωση του Netflix και την αντικατάστασή του με μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους, τις αγορές σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή στα ράφια εκπτώσεων και τον έλεγχο του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας για άχρηστες ή ανεπιθύμητες ανανεώσεις συνδρομής. Κάνοντας μικρές θυσίες τώρα σε προσωρινή βάση, μπορεί να έχετε περισσότερες επιλογές όταν έρθει η καλή ώρα να επιλέξετε μεταξύ του γεύματος 5 πιάτων και του μπουφέ. Απλώς μην προσπαθήσετε να κάνετε δύσκολες δημοσιονομικές αλλαγές μόνοι σας. Κάθε ζευγάρι μπορεί να παραμείνει πιστό στις δικές του οικονομικές δυνατότητες, κάνοντας τακτικά οικονομικά check-in με τα δικά τους οικονομικά με τον σύντροφό τους. Θυμηθείτε ότι τα οικονομικά κάποιου άλλου βρίσκονται σε αυτή τη σχέση με την οποία δυνητικά συνδυάζεστε. Μείνετε προσγειωμένοι, έχετε ένα σκοπό, παντρεύεστε έναν σύντροφο ζωής και θα πρέπει να πάρετε αυτές τις αποφάσεις μαζί. Τι γίνεται τώρα? Όσο περισσότερα κερδίζετε και μπορείτε να βάλετε για την επίτευξη του στόχου σας στην άκρη, τόσο λιγότερα θα πρέπει να αποσβέσετε ή και να δανειστείτε. Η ανάληψη λίγης επιπλέον δουλειάς στο πλάι, δηλαδή να ζητήσετε να δουλέψετε κάποιες υπερορίες ή το να ζητήσετε αύξηση από τον εργοδότη σας ή να πιάσετε και μια δεύτερη δουλειά, θα βοηθήσει στο σκοπό που έχετε. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για το διάστημα που θα είναι να γίνει ο γάμος σας. Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητες που μπορείτε να έχετε. Εάν το marketing είναι το πράγμα που είστε καλός, μπορείτε να κάνετε μερικά μεμονωμένα έργα. Εάν ο σύντροφός σας είναι καλός με τα εργαλεία και πιάνουν τα χέρια του, δείτε αν υπάρχουν μικρές δουλειές που μπορεί να κάνει τοπικά. Βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συμμετάσχετε και οι δύο στην παραλαβή επιπλέον δουλειάς πριν από το γάμο, ώστε να συνεισφέρετε και οι δύο. Εξοικονομήστε και επενδύστε. Καθώς λοιπόν εξοικονομείτε αυτά τα χρήματα για το γάμο σας, μπορείτε επίσης να εξισορροπείτε άλλους οικονομικούς στόχους, όπως είναι η πρώτη αγορά σας σπιτιού. Βέβαια, εκεί θα βοηθήσουν λίγο και τα φακελάκια μετά το γάμο. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσετε χρήματα που αφιερώνετε για μεγάλα έξοδα, που είναι περισσότερα από 3 χρόνια, αλλά να σταθμίζετε προσεκτικά τους κινδύνους που σχετίζονται με διαφορετικούς τύπους επενδύσεων. Ή αποταμιεύσεις για βραχυπρόθεσμους στόχους, όπως ένας γάμος ή για μια αγορά σπιτιού, θα πρέπει να διατηρούνται σε ασφαλή, βραχυπρόθεσμα επενδυτικά οχήματα, όπως λογαριασμοί ταμιευτηρίου υψηλού επιτοκίου, που εδώ γελάμε γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ή άλλα ισοδύναμα μετρητών, όπως βραχυπρόθεσμα ομόλογα, τα οποία θα παρέχουν μεγαλύτερη απόδοση από τα μετρητά για να συμβάλλουν στη διατήρηση του ρυθμού με τον πληθωρισμό και να αποφύγετε τον κίνδυνο αστάθειας της αγοράς. Ελέγξτε οπωσδήποτε το πιστοποιητικό καταθέσεων. Καθώς οι αποδόσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, ίσως να έχετε ένα χρόνο για να προγραμματίσετε το γάμο σας. Εάν βάζατε τώρα 10.000 ευρώ σε ένα CD διαρκείας 12 μηνών με μια APY 5,41%, ο κερδισμένος στόχος θα ήταν 541 ευρώ. Αυτό σίγουρα θα ήταν μια μεγάλη μπουκιά από το λογαριασμό της γαμήλιας τούρτας σας. Μπορεί και να την κάλυπτε και όλοι. Σκεφτείτε το. Να είστε βέβαια και πρόθυμοι, όπως είπαμε νωρίτερα, να κάνετε κάποιες θυσίες. Γιατί χωρίς θυσίες, άμα πάτε να ξεκινήσετε ένα γάμο, παιδιά, δεν θα πάει καλά. Εάν τώρα λοιπόν ένας ακριβώς γάμος είναι πραγματικά η πρώτη σας προτεραιότητα, ίσως να είναι καιρός να θυσιάσετε μερικά πράγματα για να τον κάνετε πραγματικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να περιμένετε λίγο ακόμα για να κάνετε το γάμο, μέχρι να έχετε πραγματικά τα χρήματα στην τσέπη σας. Ένας ακόμη χρόνος προϋπολογισμού εργασίας και εξοικονόμησης μπορεί να βάλει περισσότερα μετρητά στην τσέπη σας για να κάνετε το γάμο των ονείρων σας, αλλά μπορεί και να σας τσιτώσει, ειδικά με την κοπελιά. Ως ομάδα όμως, εσείς και η σύντροφός σας θα πρέπει επίσης να αποφασίσετε από τι είστε διατεθειμένοι να παραιτηθείτε, όταν απλά δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μετρητά για να τα έχετε όλα. Εάν το να έχετε στο γάμο σας σερβιτόρους και να σερβίρουν το φαγητό είναι υψηλή προτεραιότητα, σκεφτείτε πώς θα μπορούσατε να κάνετε οικονομία σε άλλους τομείς, όπως αντί για να πάρετε ορχήστρα, να πάρετε ένα DJ. Η ζωή έχει να κάνει με συμβιβασμούς και δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάντα όλα όσα θέλουμε, ακριβώς όπως τα θέλουμε. Αφορά τον συμβιβασμό και την αναγνώριση ότι οι αποφάσεις που παίρνετε σήμερα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο μέλλον σας. Δεν θέλετε να θέσετε σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη οικονομική σας ευεξία και άλλους σημαντικούς στόχους. Προσπαθήστε, παιδιά, να χαλαρώσετε. Ο προγραμματισμός ενός γάμου είναι τόσο πολύ ψυχοφόρος και σας κουράζει ψυχικά. Είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο πάρτι της ζωής που θα κάνετε,
Αλλά αν βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτεί όλες τις λεπτομέρειες, σίγουρα θα τρελαθείς. Δεν είναι πάντα η διακόσμηση ή τα πάρτι που θυμούνται οι άνθρωποι, αλλά πραγματικά οι πιο εγκάρδιες στιγμές που έχουν περάσει στους γάμους. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο και μιλήσαμε για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα για ένα γάμο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.